Ενδιαφέρει κανένα πόσο γάλα είχα. Αλλά είχα πάρα πολύ. Πώς θα σου πω, δηλαδή που παίρνεις εκείνα τα σοκουλάκια και τα γεμίζεις και τα βάζεις, γιατί μετά από 3 έως 6 μήνες μπορεί να κρατήσεις την κατάψυξη το γάλα της μαμάς, μπορεί να το ξαναδώσεις. Το κρατάνε σαν τα κεφτεδάκια. Δεν συνέβη ποτέ, γιατί κάθε μέρα έβγαζα τόσο πολύ γάλα που αν θα μπορούσα να το δώσω κάπου θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Ήσουν πολύ τυχερή και εσύ και το μωρό. Ναι. Ήμουνα πολύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή, τέλος πάντων, το ένα μου στήθος σταμάτησε να βγάζει γάλα και μετά, αφού είχαν, ξέρω εγώ, κοντεύαμε στους 11 μήνες, είχαμε στόκ, θα πάμε τις διακοπές μας στην Κρήτη, πήγαμε στα Φαλάσσαρνα. Και μοίρασα το γάλα. Και σε ένα δωμάτιο που κοιτούσαμε τη θάλασσα, της είπα τώρα, αγάπη μου, θα θυλάσσεις για τελευταία φορά από το στήθος της μανούλα σου. Και απλά έπρεπε να βγει η κοπέλα και έρχεται μια άλλη. Και θύλασε, το άδειασε όλο, πήρα ένα χαπάκι. Και σταμάτησα το κλέσμα. Ήταν μια πληροφορία, ρε παιδάκι μου, που ίσως μπορεί και να μην τη χρειαζόμασταν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ ωραίο ρομαντικό που έγινε στα Φαλάσσαρνα να το κόψιμο. Πολύ ωραίο, γλυκό. Έχει μια σημασία που το κόψε. Και είχε τόσο πολύ, ε. Αυτό που μένει δεν το έδωσε, το παίρνει άλλος. Τι τελείωσε αυτό. Το ήπιο όλο το μωρό, αφού μας είπε ότι έβγαζε πολύ. Το κρατούσε και της το έβγαζε μετά. Μοίρασε μετά. Δηλαδή αυτοί φύγανε για διακοπές και είπε λοιπόν, πήραμε μαζί ομπρέλα, μαγιό, το γάλα μου να πάρουμε κρατερέ και φύγανε. Ήτανε με τα σακουλάκια με το γάλα. Στην Παλαιάς 10 το μοιράζουμε. Άρα, τελεία. Α, βράβευση. Όχι ρε. Στην Κατερίνα. Στην Κατερίνα. Θα τα θυμάσαι αυτά. Ζήτησα ακόμα ένα και δεν μου το. Όχι. Έλα πάτω. Στον κύριο με το φέρετρο. Πάτω. Ήτι. Τον εκβαστάω. Στέλνω αυτό το βραβείο στην Κατερίνα Καραβάτου. Congratulations, Κατερίνα. Μπράβο, κορίτσι μου, γενικά. Μπράβο. Κουράγιο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο.